Η Ουκρανία κλιμακώνει τις επιθέσεις στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Οι Ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στον Μπριάνσκ αλλά και στο Κούρσκ. Από την πλευρά τους, οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν να καταρρύψουν 22 ντρόουν στο δυτικό τμήμα της Ρωσίας αλλά και στη Χερσόνησο της Κριμαίας. Но при этом очевидно, что все это все больше и больше похоже на игру. Игру уже не с Украиной, а игру в остатки Украины. Την ίδια ώρα, ρωσικές και κινέζικες ναυτικές δυνάμεις ξεκινούν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στην Νότια Κίνα παρά την πίεση από το ΝΑΤΟ. Το Πεκίνο ενεργεί ως αποφασιστικός παράγοντας της εισβολής του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Οι κοινές ασκήσεις μεταξύ των δύο χωρών γίνονται αφού η Κίνα διοργάνωσε μαζί με τη Λευκορωσία, που είναι ο πιο στενός σύμμαχος του Πούτιν, ασκήσεις κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Σύμφωνα με βρετανικές πηγές, η Ρωσία έχει χάσει περισσότερους από 70.000 στρατιώτες τους τελευταίους δύο μήνες στην προσπάθειά της να καταλάβει το Χάρκοβο.